Μόνο η Κωνσταντίνα, το μοναδικό παιδί που ζει στον κρυό τριγώνου, βγήκε για να παίξει με το χιόνι. 9 χρονών η Κωνσταντίνα περίμενε πώς και πώς για να χιονίσει. Άλλα παιδιά στο χωριό δεν υπάρχουν και έτσι η συντροφιά της αποτελούνταν από τους γονείς και το σκυλί της οικογένειας. Κωνσταντίνα, πώς περνάς εδώ τώρα που χιόνισαι? Καλά. Σου αρέσει? Ναι. Είσαι το μοναδικό κορίτσι στο χωριό? Το μοναδικό παιδί μάλλον. Ναι. Και παρέα τώρα που χιονίζει το σκυλάκι? Ναι. Χιονάνθρωπο θα κάνεις? Ναι. Σου αρέσει που χιονίζει? Ναι, ωραία. Εντάξει, σταμάτα. Έτσι. Ναι. Πόσο θα παίξεις το χιόνι, πόσες ώρες? Μία. Μία ώρα. Μένουμε μόνιμο εδώ. Εγώ είμαι από Βουλγαρία. Είμαι εδώ παντρεμένη. Και μένουμε εδώ. Εδώ και χρόνια. Το κοριτσάκι όμως δεν έχει παρέα, έχει παιδάκι άλλο? Όχι, δεν έχει, δυστυχώς. Πηγαίνει στα δίκια. Στο σχολείο και έχει παρέες εκεί. Πώς να πάρει ένα πύραμι σκυλί για να έχει παρέα? Δεν έχει κανέναν εδώ. Τι ασχολείσαι εσύ, με τα χωράφια? Με αγρότης, ναι. Και δυστυχώς πάνε να μας τελειώσουν. Έτσι δείχνουν. Φορολογία και αυτά, ε. Τι να κάνω. Όχι μόνο στον κρυό είναι βαρύς. Τώρα που χιόνισε κυκλοφορούν ακόμα λιγότεροι άνθρωποι στους δρόμους. Και αυτοί για να πάνε μέχρι το καφενείο να πιούν έναν καφέ. 30 ψυχές μένουν όλες και όλες στο δίλοφο και μόλις ένα παιδάκι. Όπως μπορείτε να δείτε, η ώρα είναι 1 το μεσημέρι και στο χωριό δεν κυκλοφορεί ψυχή. Τώρα πρώτη φορά είδαμε χιόνι. Τι λέω να περάσω. Πώς είναι η ζωή στον κρύο? Στον κρύο, 5 άτομα είμαστε στο καφενείο. 5 άτομα στο καφενείο? Στα σπίτια πώς είναι? Σπίτια είναι τα γόρια, αλλά κόσμος δεν είναι. 30 άτομα είμαστε. 30 άτομα. Δεν έχει τίποτα. Τώρα το καφενείο έκλεισε, δεν το προλάβαμε. Τώρα εγώ που έφυγα από εκεί μου λέει να φύγω, μου λέει κλείσω. Τώρα αν πάτε εκεί και στα νίκη δεν ξέρω. Ό,τι πει το αφεντικό δηλαδή. Αυτός αποφασίζει. Αυτός είναι. Άλλο δεν είναι. Ο κύριος Φίλιππος διατηρεί δεκαετίες το καφενείο του χωριού. Όλοι οι πελάτες είναι φίλοι. Κέρδος δεν υπάρχει σε χρήματα. Όμως η ώρα περνάει και οι φίλοι ανταλλάσσουν ειδικά το χειμώνα ζεστές κουβέντες. Μια χαρά. Πολύ ωραία, μας αρέσει το χιόνι. Σαν Γεωργία που είμαστε, σκεπάστε την παραγωγή μας να μην παγώσουν. Αυτά. Άλλο όμως, σαν χωριό είμαστε με δέν. Δεν έχουμε άτομα. Έχουμε 30 άτομα, κάτοικοι είμαστε. Οι περισσότεροι είναι με τα μπαστούνια, ο Ρουγέρ είναι. Έχουμε και ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι στο χωριό. Ένα παιδάκι μόνο. Πηγαίνει στο δημοτικό, στα δίκαια πηγαίνει που πηγαίνει. Αυτά. Άλλο τι να πούμε, ρε παιδιά. Εδώ πώς θα περάσει τώρα ο χειμώνας? Γιατί τώρα πιάσαμε χειμώνα, τώρα πιάσει το κρύο. Ναι. Πώς θα περάσει ο χειμώνας? Μια χαρά τα περνάμε. Έχουμε τις ξυλόσωπες, έχουμε τα αυτά, καλά είμαστε. Τα οικονομικά λίγα είναι, αλλά τι να κάνουμε. Λέμε εμείς στην παλιά τη γλώσσα, μερικέ αντιβερσίες και αυτά που είναι, να μπορούμε να ζήσουμε. Κύριε Φίλιππα, πόσους πελάτες έχεις κάθε μέρα εδώ στο καφενείο? Εδώ, 5. 5. Ούτε 4, ούτε 6. Τόσο είναι. Αλλά έρχονται από εδώ, από τον Άρζο, από το Δήλωφο, από τα ξένα τα χωριά. Το ψωμί βγάζουμε, όχι τίποτα άλλο. Το ψωμί της ημέρας, όχι του μήνα. Λοιπόν. Ο καφές πόσο κοστίζει εδώ στο Δήλωφο? Ο καφές 1 ευρώ τον δίνουμε, αλλά έχουμε μεγάλα φλιτζάνι όμως. Αλλά είχαμε αυτά, τώρα έχουμε αυτά, τώρα έχουμε αυτά. Αξίζει δηλαδή. Καμιά μπύρα, πίνουν οι παππούδες? Μπύρα δεν πίνω τόσο όσο κρασί. Κρασί πίνουν, έτσι. Το κρασί, κάνα ουίσκι πίνει κανένας. Απ' έξω που έρχονται αυτοί που μας... Ο γύρος μου είναι 15-20 ευρώ, παραπάνω δεν είναι. Ο γύρος, τα έξοδα είναι 16-17. Αυτό είναι. Έχεις και τη σόμπα εδώ. Έχω τη σόμπα, ευτυχώς και είμαι ξύλα δικά μας τα ακούγουμε από εδώ και δεν τα αγοράζουμε. Αν τα αγοράζουμε δεν σου φέρει τίποτα. Είμαι γεωργός. Τώρα άμα βγω στη δουλειά, θα το κλείσω. Θα το κλείσω λέγοντας όταν έρχομαι για ξεκούραση, μόνο τότε. Το άλλο καιρό δεν σου φέρει. Για διασκέδαση αλλού πηγαίνετε ή στο καφενείο εδώ? Όχι, πηγαίνουμε. Πώς, τάκα την Ρωσιάδα πάνε, τα παιδιά μου στην Ρωσιάδα κάπου θα πάνε. Δεν μπορούμε όλο τον καιρό να είμαστε κλεισμένοι εδώ. Τις γιορτές κάπου φεύγουμε.